Γεια σας, είμαι ο Μινάτας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας δείξω την επίλυση μιας άσκησης που αποτέλεσε θέμα των τελικών εξετάσεων θεωρίας Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 στο τμήμα μας και μόλις ολοκληρώσα και την βαθμολόγηση αυτής της άσκησης είδα αρκετοί φοιτητές δυσκολεύτηκαν σε θέματα που άπτονται πιο πολύ της ψηφιακής σχεδίασης και αυτό αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το βίντεο επίλυσης για να βοηθήσω να καταλάβουν οι φοιτητές τα σφάλματα που κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο τμήμα αυτό του επεξεργαστής στην ALU μας δίνονται το δομικό διάγραμμα με κάποια σήματα ελέγχου. Για παράδειγμα υπάρχει το ALU S1 εδώ πέρα, ALU S2, S3, S4, S5, S6 και S7. Στην άσκηση αυτή καλούμαστε να βρούμε τις τιμές που πρέπει να έχουν αυτά τα σήματα που όπως καταλαβαίνουμε επειδή είναι διαδικές τιμές, είμαστε στο διαδικό σύστημα, ή 0 ή 1 θα πρέπει να έχουν προκειμένου να υλοποιήσουν τις τρεις πράξεις αυτές που μας δίνονται. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις πράξεις. Στην πρώτη πράξη που είναι η OR1, AC ίσον AC OR BUS, πρέπει να δούμε ποιο τμήμα του διαγράμματος μας δίνει αυτή την λειτουργία. Και είναι το τμήμα αυτό εδώ πέρα, αυτή είναι η πύλη OR. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η λειτουργία μας παρέχεται με το αν επιλέξουμε την επιλογή 1. Η επιλογή 1 λοιπόν γνωρίζουμε αν έχουμε γράψει σε ένα σημείο εδώ είναι το S1 και εδώ το S0. Έχουμε η επιλογή 0,0 μας δίνει τη 0, η επιλογή 0,1 μας δίνει την 1, η 1,0 μας δίνει τη 2 και η 1,1 επιλογή μας δίνει το 3. Άρα στην περίπτωσή μας που θέλουμε το 1 θα είναι το 0,1 αυτό εδώ πέρα. Θα επιλέξουμε λοιπόν το 0,1, δηλαδή στο S1 θα τοποθετήσουμε στο S1 το 0 και στο S0 το 1 και επειδή το S1 όπως βλέπουμε είναι στο LUS5, άρα μπορούμε να σημειώσουμε ότι το LUS5 θα έχει το 0 και το ALUS6 που είναι το S0 θα έχει την τιμή 1, άρα θα έχει την τιμή 1. Άρα λοιπόν θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να πηγαίνει να πάει στην είσοδο που σημαίνει τότε από τον πολυπλέκτη που έχουμε εδώ πέρα θα πρέπει να επιλέξουμε την είσοδο 1. Άρα το S7 πρέπει να έχει τιμή 1, πρέπει να έχει τιμή 1 για να επιλεχθεί αυτό. Αν έχει τιμή 0 επιλέγεται η μηδενική είσοδο που δεν μας κάνει. Άρα λοιπόν τα βασικά σήματα είναι το LUS5-0, LUS6-1 και το LUS7-1. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρει τι να έχει, είναι dot care καταστάσεις, δηλαδή μπορούμε και σκέτο χ να βάλουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι τιμές δέχονται αυτά εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, τα σήματα ελέγχου που βλέπουμε, δηλαδή 0, 0, 0, 0, 0 στα 4 πρώτα, 0, 1, 1, μας δημιουργούν το αποτέλεσμα OR 1 ίσον AC OR AC bus. Αυτό λοιπόν είναι το α. Ας δούμε λίγο, να κάνω λίγο undo, να πάμε να δούμε το β. Έχοντας λοιπόν κατανοήσει τη βασική λειτουργία των σημάτων ελέγχου, μπορούμε να δούμε τη δεύτερη πράξη. Η δεύτερη πράξη είναι η πράξη της αφαίρεσης. Θέλουμε από το AC να αφαιρέσουμε το bus. Γνωρίζουμε ότι η αφαίρεση στα διαδικά συστήματα, στο ψηφιακό σύστημα, δημιουργείται στους μέσα στους υπολογιστές με την χρήση της πρόσθεσης. Δηλαδή, το AC πλην bus είναι βασικά μια πρόσθεση που προσθέτουμε το συμπλήρωμα προς 2 του bus. Για να δημιουργήσουμε το συμπλήρωμα προς 2 του bus, αρκεί να το αντιστρέψουμε και να προσθέσουμε το 1. Πώς γίνεται αυτό? Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι εδώ το αντιστρέφουμε. Άρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή εδώ την είσοδο που είναι η αντιστροφή. Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την είσοδο είναι η είσοδος 2. Άρα
γράφω εδώ S1, S0 για να χρησιμοποιήσουμε την είσοδο 2, αρκεί να έχουμε στο 0, 1, 2, άρα πρέπει να έχουμε στο S1, 1, στο S1, 1 και στο άλλο 0. Αυτό εδώ πέρα μας κάνει το 2, δηλαδή χρησιμοποιούμε την επιλογή 2. Και το S1 βλέπουμε συνδέεται στο LUS2, άρα αυτό πρέπει να έχει τιμή 1, το S2. Και το S3 συνδέεται στο S0, άρα αυτό πρέπει να έχει τιμή 0. Από εδώ λοιπόν το έχουμε αντιστρέψει. Πρέπει να το προσθέσουμε στο AC. Θα πάμε σε αυτό το πολυπλέκτη λοιπόν, εδώ πέρα για να το προσθέσουμε στο AC, σημαίνει το AC πρέπει να βγει στην είσοδο. Αυτό είναι το 1. Στην είσοδο 1 συνδέεται το AC, άρα αυτό εδώ το σήμα ελέγχου πρέπει να έχει την τιμή 1, ώστε να οδηγήσει το AC στην έξοδο. Έχουμε το AC, έχουμε το Not Bus. Τι μας λείπει? Μας λείπει λοιπόν να προσθέσουμε τη μονάδα, δηλαδή θέλουμε να προσθέσουμε AC συν το συμπλήρωμα ως προς 2 του Bus, ή να προσθέσουμε AC συν Not Bus συν 1. Το συν 1 είναι από εδώ από το carry, άρα λοιπόν στο σήμα ALUS4 πρέπει να βάλουμε το 1, ώστε βάζουμε το 1 και συνδυασμό με το not bus μας κάνει το συμπλήρωμα ως προς 2 του bus, οπότε είναι parallel ladder, είναι αθρηστής αυτός, προσθέτουμε και το AC και έχουμε το αποτέλεσμα στην έξοδο. Άρα βρήκαμε ακόμα ένα σήμα εδώ πέρα που είναι το 1. Και ασφαλώς εδώ πέρα πρέπει να επιλέξουμε στο σήμα ελέγχου 7 την είσοδο 0, άρα αυτό πρέπει να έχει τη τιμή 0. Άρα λοιπόν, εδώ είναι don't care, ας το βάζουμε 0 και 0. Άρα λοιπόν η σειρά των bit ελέγχου είναι το S1-1, το S2-1, το S3-0, το S4-1 το κρατούμενο, το S5 έστω 0 ή don't care, το βάζω ίσως έτσι καλύτερα, 0 ή don't care, και το S7 πρέπει να είναι 0 ώστε το τελικό αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει την είσοδο 0 όπως είδαμε εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο θέμα. Ας δούμε και το τρίτο θέμα. Κάνω undo για να μεταβούμε πάλι στην αρχική προθερή κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε not to bus. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πού έχει not bus. Εδώ δεν έχει πουθενά not bus. Έχει εδώ μια πύλη not, αλλά δεν συνδέεται το bus. Οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αναγκαστικά θα πάμε εδώ πέρα. Not bus σημαίνει λοιπόν να αντιστρέψουμε τον bus. Άρα θέλουμε αυτή εδώ την είσοδο. Δηλαδή πάλι θα έχουμε 1 και 0 όπως ακριβώς πριν, ώστε να έρθει αυτή εδώ η είσοδος. Εδώ πέρα βέβαια τώρα δεν θέλουμε να προσθέσουμε το κρατούμενο, άρα έχουμε 0. Άρα έχουμε 1 και 0 και 0. Και εδώ πέρα βέβαια εννοείται το 0 θέλουμε να μεταβεί σε αυτή την είσοδο, να προσθέσουμε 0 συν 0 συν not bus για να έχουμε, να έχουμε σε αυτό εδώ το σημείο not bus. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει για να βγει το 0 εδώ πρέπει να έχουμε το 0. 0 εδώ και ασφαλώς να επιλέξουμε αυτή εδώ την είσοδο, το 0, ώστε το αποτέλεσμα που θα έρθει από το not bus να συνεχίσει στο AC που θέλουμε να τοποθετήσουμε στο AC. Άρα λοιπόν το S7 πρέπει να έχει τιμή 0. Άρα η πράξη not bus είναι 0 στο S1 όπως είδαμε εδώ πέρα, 1-0 για να έχουμε το not bus, 0 ώστε να μην προσθέσουμε κρατούμενο, don't care στα άλλα αυτά, δηλαδή είναι 0 don't care, 0 don't care, don't care και στο άλλο και 0 στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν ήταν η επίλυση της άσκησης. Με αυτά τα σήματα ελέγχου μπορέσαμε και δημιουργήσαμε τις πράξεις αυτές. Υπενθυμίζω ότι μία ελγού είναι πολύ πιο σύνθετη και υπάρχουν πολλά περισσότερα σήματα ελέγχου. Όλα αυτά τα σήματα ελέγχου βέβαια δημιουργούνται από τον εγκέφαλο που βρίσκεται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας, που είναι το Control Unit. Το Control Unit που δημιουργεί όλα αυτά τα σήματα ελέγχου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η επίλυση αυτής της άσκησης.